δεν, να είμαστε ειλικρινείς. Σας είπα ότι δεν πρόκειται να ανέβει η προσευχή σου εις τον ουρανό, στον θρόνο του Θεού, εάν δεν έχεις καλυμμένο το κεφάλι σου με ένα μαντιλάκι. Τι να σας το πω, τουρκικά. Το λέγει το Ευαγγέλιο, δεν τα λέγω εγώ. Τηρείτε το Ευαγγέλιο, τηρείτε τον νόμο του Θεού. Ακούετε τον νόμο του Θεού, δεν τον ακούτε. Το λοιπόν, ζητώ όπως το Διογέννη, άνθρωπο. Άνθρωπος από έξω, από μέσα, παρακοή. Κλαίει ο Θεός μας. Λέει, σταυρώθηκα για σας, έχει σαν το αίμα μου για σας. Έγινα ταπεινός έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Εσείς τίποτε. Πατέρα μου λέει, παρελθέτω επέ μου το ποτήριον τούτο. Πικραμένος ο Χριστός μας λέγει να φύγει αυτό το ποτήρι που πάω να το πιω και δεν θα με ακούνε. Ο κόσμος δεν θα με σεβαστεί, δεν θα υπακούει. Να τα, αυτά, λίγα είμαστε, λίγα παιδιά, δεν ακούμε. Και οι πολλοί, ποιος θα ακούσει. Βάλε ένα μαντιλάκι στο κεφαλάκι σου, είναι δύσκολο πράγμα, είναι δύσκολο. Την ώρα που προσεύχεσαι, λέει, την ώρα που προσεύχεσαι. Και εδώ έχουμε ακόμη ένα λόγο, ότι ερχόμεθα σε μια ιερά μονή της Παναγίας μας. Η Παναγία μας πώς είναι εντυμένη? Με φούστες σχισμένες, με παντελόνια, πώς είναι η Παναγία μας? Με κοκκινάδια, πώς είναι η Παναγία μας? Ξεσκέπαστη. Δεν τη βλέπουμε πόσο ταπεινή είναι, ότι επέβλεψαν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, λέγει ο Θεός. Ιδού από τον ίν μακαριούσι με πάσα γενναία. Ωχ Θεέ μου, οι πνευματικοί πατέρες έχουν χαρές, έχουν και λύπες. Και η πνευματική αγάπη είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη από τη σαρκική αγάπη. Ασυγκρίτως. Ο Απόστολος Παύλος ήταν στην Έφεσον επί τρία ολόκληρα χρόνια. Και ού και παυσάμε λέγει ημέραστα και νυχτός νουθετών ένα έκαστον με τα δακρύων. Ποιος ο Απόστολος Παύλος? Ένα έκαστον, έφτιαναν έναν και τον παρακαλούσε να φύγει από τα είδωλα. Και όταν έφτασαν την ώρα που τους λέει μαζευτήκανε που θα τον αποχαιρετήσουν και τους λέει η τελευταία φορά που με βλέπετε. Εκκρεμάστησα λέγει από τον ώμο του, από τον λαιμό του και δεν τον άφηνα να φύγει. Αυτή σημαίνει πνευματική αγάπη. Αυτό σημαίνει πνευματική αγάπη. Αυτό σημαίνει να αγαπάς τον πνευματικό σου, να αγαπάς τον Χριστό, να αγαπάς τον Θεό. Εάν μάζευε ο Θεός όλα τα αίματα των μαρτύρων, θα έκανε μια άλλη ερυθρά θάλασσα, όπως εκείνη που διέσχισε ο Θεός και πέρασαν οι Εβραίοι. Αυτό θα ήταν το αίμα μαρτύρων, εκατομμύρια ως τα άστρα του ουρανού και ως η άμα στις θαλάσσες. Αυτά τα οποία έχουμε τώρα νομίζετε ότι έγιναν έτσι? Έγιναν με διωγμούς, έγιναν με μαρτύρια, έγιναν με βάσανα, έμειναν με το αίμα των. Και το έχουμε τούτο και το χαιρόμεθα, ή το βεβηλώνουμε? Ερώτημα τώρα. Μπαίνουμε μέσα σε Άγιο χώρο, δεν μας ενδιαφέρει τίποτε. Πώς να δείξω τον εαυτό μου? Αχ Διογέννη, Διογέννη, κρατάς το φαναρί και ζητάς άνθρωπο. Πού θα τον βρεις τον άνθρωπο, Απ' έξω είναι άνθρωπος, από μέσα είναι θηρίο, είναι λιοντάρι, είναι λύκος, είναι καμήλα, είναι φίδι, είναι σκορπιός, ό,τι θέλεις. Απ' έξω είναι άνθρωπος, έχει σχήμα ανθρώπου. Από μέσα, εάν βλέπαμε από μέσα, τι θα γίνουμε? Εκείνος που τα βλέπει όμως από ψηλά, λέγει ας το παιδί μου και θα μετανοήσει, ας το παιδί μου και θα μετανοήσει. Περιμένει τη μετάνοιά μας. Όταν έχουμε μετάνοια και είμαστε κοντά στο Θεό, μπορεί να πλησιάσει ο διάβολος? Δεν πλησιάζει.
δεν πλησιάζει. Παιδάκια μου, δεν είναι αστείο ότι ζούμε. Ζούμε και δεν ξέρουμε αύριο αν θα ζούμε. Ύστερα από έναν λεπτό αν θα ζούμε. Ύστερα από μια ημέρα αν θα ζούμε. Ύστερα από μια εβδομάδα. Ύστερα από ένα μήνα. Δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε το τέλος του κόσμου. Μπορεί σύντομα να κραγεί ένας πόλεμος και ο πόλεμος αυτός δεν είναι αστεία. Θα καταστραφούν τα πάντα. Τα πάντα θα καταστραφούν. Έχουν φεύρει τέτοια φοβερά όπλα τώρα και οι μεν και οι δε που αν τα χρησιμοποιήσουν δεν θα μείνει πέτρα πάνω σε πέτρα. Και πού θα πάει τους ο κόσμος όλος. Δεν τους ενδιαφέρει. Τώρα σκέφτονται, τι σκέφτονται. Προσπαθήστε να ακούσετε, να φρίξετε. Θα πάρουν οάρια από τις γυναίκες και θα τα σφυτέψουν στο χώμα και προσπαθούν να βλαστήσουν άνθρωποι που θα τρώει ο ένας τον άλλο. Μπορείτε να φανταστείτε αυτό που σας είπα. Και όμως αγωνίζονται για να κάνουν αυτό το πράγμα. Από το χώμα λέγεται να γίνει ο άνθρωπος ή από το χώμα να τον ξανακάνουν να γίνει άνθρωπος. Προσπαθούν τώρα να κάνουν μια εταιρεία, μητρική εταιρεία. Τι σημαίνει τούτο? Να μαζέψουν όλα τα τρόφιμα μέσα σε αυτήν την εταιρεία και να μην έχει ο κόσμος να φάει τίποτε. Αναγκασμένο να πάει εκεί. Για να πάει εκεί πρέπει να πάρει το σφράγισμα. Πόσοι θα μείνουν? Πόσοι θα μείνουν? Ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Πολλοί γαρισίκλητοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί, λέει. Πολύ κλητή θα καλέσει όλον τον κόσμο ο Θεός, λίγοι θα τον ακολουθήσουν. Έγραψαν ένα βιβλίο που έλεγε «Quo vandis Domine», «Πού πηγαίνεις Κύριε», και αυτό το αφιέρωσαν στον Πέτρο. Περπατώντας ο Χριστός λέγει συνήντησε τον Πέτρο και του λέγει ο Πέτρος πού πηγαίνεις Κύριε? Πηγαίνω στη Ρώμη για να ξανασταυρωθώ, του λέει. Βλέπετε τόσο ο κόσμος είναι φθονερός, δίπλα σου δεν γνωρίζεις ποιος είναι, αν σε αγαπά, αν σε μισή. Αν σου στείλει παγίδες, αν θέλει να σε διαλύσει και σένα και το ανδρόγυνο και τις γυναίκες και τους άντρες και τα πάντα. Στόμεν καλός αδερφοί μου, στόμεν με τα φόβου. Τώρα ερχόμαστε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ο Χριστός ανοίγει τις πύλες, λέει. Ανοίγει. Της μετανοίας άνοιξο μη πύλας ζωοδότα, ορθρίζει καρ το πνεύμα μου προς ναών των Αγιών σου. Ναών φέρων του σώματος όλων εσπυλωμένων. Ο ναός του Θεού είναι το σώμα μας. Και σήμερα τι κάνει ο διάβολος? Να το μαγαρίσει τούτον το σώμα. Να το μαγαρίσει, να μην είναι καθαρό σαν το χιόνι. Διότι λέγει τούτον το σώμα δεν είναι δικό σας, είναι δικός μου ναός, λέγει, που κατοικώ μέσα σας εγώ. Το σκεφτήκαμε ποτέ? Από την ώρα που βαπτιζόμεθα, την ίδια ώρα γινόμεθα παιδιά του Θεού. Και μας στέλνει έναν άγγελο για τον κάθε έναν που βαπτίζεται. Ενώ τα έθνη στέλνει έναν άγγελο για ένα έθνος ολόκληρο. Σε εμάς τους χριστιανούς στέλνει έναν άγγελο για τον κάθε ένα μας και έχουμε και τον Άγιο που του φέρουμε το όνομά του, δύο. Πάνω μας σκεπάζουν δύο. Ένας άγγελος και ένας Άγιος το οποίο φέρουμε το όνομά του.
Είδατε πόση τιμή μας κάνει ο Θεός μας, πόση αγάπη έχει ο Θεός μας για μας. Και εμείς δεν τα υπολογίζουμε, δεν τα ξέρουμε, δεν τα γνωρίζουμε. Παιδάκια μου, ως εδώ, να σταματήσουμε τώρα και μετά την άλλη φορά θα μιλήσουμε για άλλα πολύ τρεχάτα πράγματα. Προσέξετε τούτον τον καρνάβαλο, γιατί ετοιμάζει ο Θεός τα παιδιά του για μετάνοια, ετοιμάζει και εκείνος τους δικούς του Θεού για να τους παρασύρει στην κόλαση. Και αν με ακούσατε στο θείο κήρυγμα, ότι μετά από κάθε γιορτή του καρναβάλου, του διαόλου δηλαδή, γίνονται οι περισσότερες εχτρώσεις, διότι πιάνει ο αδερφός την αδερφή πίσω από τη μουτσούνα που του βάζει ο διάολος και όταν ξεσκεπαστεί λέει «αδερφή μου εσύ είσαι». Εσύ είσαι, εγώ είμαι. Το λοιπόν, να μην γίνει σεισμός, κάθε και λίγο σεισμός θα γίνεται. Ίσως ξυπνήσει ο κοιμισμένος άνθρωπος, αλλά δεν ξυπνάει. Τραντάζεται η γη, λέγει εδώ είμαι, εδώ είμαι. Μετανοήστε, γιατί θα σας ξαφανίσω, λέει. Εκείνα τα τσουνάμια, ποιος τα διευθύνει να εκείνο το νερό όλο, που το έβγαλε έξω ο Θεός και πνίξε του, λέει. Διατάζει σαν να έχει ένα πλάσμα μπροστά του, με ακοή, με χέρια, με πόδια, με δύναμη. Πώς γίνεται ο σεισμός? Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Βλέπω με ένα μάτι που όταν κοιτάξει, όχι μόνο τρέμει η γη, εξαφανίζεται η γη, τα πάντα, όταν είναι οργισμένος ο Θεός. Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Τον νυφόνο σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένο και ένδυμα ού και έχω ενέ εισέλθει εν αυτό. Λάμπρινόν μου τη στολήν τη ψυχής, φωτοδότα και σώσα μου. Λάμπρινόν μου τη στολήν τη ψυχής. Το χιτόνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένο. Διέρεξε, λέει ο Ανδρέας ο Κρήτης, διέρεξε τη ψυχή στο ωραίο. Η ψυχή, ποιον είναι το ωραίο που περιβάλλει τη ψυχή? Το σώμα, το σώμα. Εμόλυνα τη ψυχή στον χιτόνα, λέει. Ο χιτόνας της ψυχής ποιος είναι? Τούτον το σώμα που φέρομαι. Είναι ο χιτόνας της ψυχής. Τον εμόλυνα, λέγει. Τον εμόλυνα. Τον εμόλυνα. Πώς να μπεις μες στον παράδεισο? Ξεσχισμένος ο χιτόνας, δηλαδή το σώμα μες στη βρωμιά. Μολυσμένο το σώμα μες στη βρωμιά. Το λοιπόν και θέλει να μπεις στον παράδεισο. Μπαίνει στον παράδεισο? Δεν μπαίνει. Αν δεν μετανοήσεις, αν δεν χύσεις δάκρυα ως την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, αν δεν χύσεις δάκρυα όπως την πόρνη που επήγε γονατιστή και φύλεσαν τα πόδια του Χριστού, έχισαν το μύρο, έλυσαν, λέγει, τους πλοκάμους της κεφαλής, τα μαλλιά, διότι τότε οι γυναίκες δεν έκοβαν τα μαλλιά τους όπως σήμερα. Τα μαλλιά είναι το στολίδι της γυναίκας, το κοτσιδάκι είναι αυτό που έχει, είναι το στολίδι της. Δεν είναι τα βραχιόλια, δεν είναι τα περιδέρεα, δεν είναι τίποτε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία βάλεις παστό άγαλμα. Εκείνος που σκέφτεται ότι έχει το σώμα του Χριστού πάνω του και το μεταφέρει δεξιά και αριστερά, εκείνος παίρνει και τη χαρά και την ευλογία. Να ξέρουμε ότι εμείς ναός Θεού εστέ ζώντος. Δεν το ξέρετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είστε ναός του Θεού και ο Θεός κατοικεί μέσα σας? Δεν το γνωρίζετε αυτό το πράγμα, λέει. Τι να μας πει άλλο? Όταν θα έρθει η πραγματικότης όμως, όταν θα έρθει η πραγματικότης, τότε θα δείτε. Θα δούμε. Όλοι μας θα δούμε. Όταν θα καθίσει επί θρόνου δόξης, λέει, με τα αγγέλων και δυνάμεως πολλής επί των εφερών του ουρανού, και θα έρθει το σημείο, λέγει, του Υιού του ανθρώπου που θα το δουν όλος ο κόσμος τούτο. Εις των ουρανών θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου, λέει. Όταν φανεί αυτό, τελειώσανε τα πάντα.
Πού να πας, πού να τρέξεις εκείνη τη στιγμή, πού να πας να εξομολογηθείς. Δεν φροντίζεις από τώρα, δεν φροντίζεις. Έρχεται η στιγμή και θέλει να εξομολογηθείς, δεν βρίσκεις ευκαιρία. Παιδάκια μου, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή λέει. Ύστερα από ένα λεπτό δεν ξέρεις τι γίνεται. Όποιος δεν αγαπά την επίγειον πατρίδα, δεν αγαπά ούτε την επουράνιον πατρίδα. Την αιώνιον πατρίδα, τον παράδεισο. Δεν αγαπάς την πατρίδα σου, του που σου έδωκε τα όρια, λέγει, εθέσπισε ο Θεός όρια για το κάθε έθνος. Έδωκε όρια, λέγει. Έδωκε διαχωρισμούς για το κάθε έθνος. Και πρέπει την πατρίδα μας να τη φυλάξουμε, διότι βλέπετε πως όρμησαν πάνω μας για να μας εξαφανίσουν. Τα έχετε δει αυτά, τα γνωρίζετε αυτά, τα πράγματα τα είδατε, τα νιώθετε. Προσπαθούν να την αφανίσουν, να την εξαφανίσουν την Ελλάδα. Να μην υπάρχει Ελλάδα. Και εμείς χάβα χορούς, διασκεδάσεις, καρναβάλους. Τώρα όπου περπατήσεις μέσα στους δρόμους είναι γεμάτο για όλους. Πηγαίνεις σε έναν τόπο, βρίσκεις ένα διάβολο. Πάει σε άλλο, βρίσκεις άλλο διάβολο. Όλοι στημένοι μέσα στους δρόμους και αγκαλιάζουν τον κόσμο. Ας τολμήσεις να βάλεις πίσω στο αυτοκίνητο, μη βλασφημείτε τα ιερά και τα θεία, κίνδυνος δυστυχήματος. Όχι, λέει, δεν το βάζω. Γιατί δεν το βάζεις, δεν έχεις τόλμη. Δεν είσαι παιδί του Θεού. Το λοιπόν, θέλει να βλασφημείτε ο Θεός, η Παναγία μας, ο Χριστός, ο Τίμιος Σταυρός και να σιωπάς. Να σιωπάς, να λες δεν με νοιάζει, δεν σε νοιάζει. Παιδάκια μου, πού να τα λέμε, φτάσαμε ως εδώ, τα είπαμε όλα και πάλι θα τα ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα.